13 σεραϊκές επιχειρήσεις που διακρίνονται χρόνια για την παρουσία τους στο επιχείρην βράβευσε το απόγευμα του Σαββάτου το Επιμελητήριο Σερών σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΕΡΕΞΠΟ 2023. Η πρώτη βράβευση έγινε στη σεραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, που φέτος κλείνει 70 χρόνια. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος Παναγιώτης Τσινάβος από το βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσο Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ για τη διάκριση στο επιμελητήριο. Να ευχαριστήσω όμως πιο πολύ τους χιλιάδες εργαζόμενους που πέρασαν τα 70 αυτά χρόνια, φέτος κλείνουμε τα 70 χρόνια σαν Κρικρή, που όλα τα χρόνια αυτά μας στήριξαν την επιχείρηση, βαδίσαμε σε ένα κοινό όραμα, καταφέραμε να κάνουμε μια εταιρεία αξιοπρεπή, που σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους εργαζόμενους, σέβεται την κοινωνία. Έχουμε ακόμη πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως στηριχθήκαμε στην εξωστρέφεια, καινοτομήσαμε νέα προϊόντα. Το γιαούρτι μας πήγε σε πολλές χώρες, 42 χώρες πλέον εξάγουμε, με το 50% των πωλήσεών μας είναι εξαγωγές. Κυρίως όμως θα έλεγα ότι στηριχθήκαμε στο πλεονέκτημα να είμαστε σέρες, στο πλεονέκτημα να έχουμε δίπλα μας πρώτη ύλη το γάλα, στηρίξαμε τους παραγωγούς μας, του κάναμε σημαία, το γάλα το ελληνικό από τις αίρες, σε 24 ώρες του συλλέγουμε και το εγκλωβίζουμε τη φρεσκάδα του μέσα στα προϊόντα μας. Και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και στις έξω χώρες και στην ελληνική αγορά. Σε ευχαριστώ πολύ για τη διάκριση, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Βάση καρδιά στο φίλο Παναγιώτη αλλά και σε όλους τους άλλους αιρέους επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, είναι πολύ συγκινητική στιγμή γιατί βρισκόμαστε απόψε στον εμβληματικό χώρο που φέρει το όνομα του μεγάλου σεραπευτή Χρήστου Μέγκλου, ο οποίος δεν είναι κοντά μας, αλλά έχει αφήσει παρακαταθήκη την οποία όλοι μας τιμούμε και ακολουθούμε. Ένα μεγάλο μπράβο σε σεραϊκές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ στον τόπο μας, μακριά από το κέντρο, παρά τα σχετικά υψηλότερα κόστη παραγωγής, επιμένουν να δημιουργούν πλούτο και προκοπή στις αίρες, να δίνουν θέσεις εργασίας, να δημιουργούν μια δυναμική για τον τόπο αναπτυξιακή και κυρίως θέλουν ένα μήνυμα ότι στις αίρες μπορούμε να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αξίζουν να βρουν τη θέση στη διεθνή αγορά. Δηλώνουμε λοιπόν για άλλους εσάς υπερήφανοι, σας στηρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσετε να παράγετε εδώ στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ακολούθησε η εταιρεία Fibran. Και θα συνεχίσουμε με τη Fibran, η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών της Ευρώπης. Και ο Δρομέας, με τον πρόεδρο Αθανάσιο Παπαναγιώτου να παραλαμβάνει το βραβείο του. Συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ανάπτυξη πάλι του νομού. Και τα τρία θέματα είναι μείζονος σημασίας, είναι σε εθνικό επίπεδο οι επιπτώσεις, μιλάμε για απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων το χρόνο, χωρίς να μπορούν να αιτιολογηθεί η αδράνεια των υπευθύνων. Στην προσπάθεια που έκανα, είτε για το ενεργειακό, κατά επανάληψη και με συναδέλφους του νομού, αλλά και κατηδίαν επαφές ακόμα και τους αρμόδιους υπουργούς ενέργειας, οι δικαιολογίες ήταν έολες. Τη σκυτάλη των βραβεύσεων πήρε η εταιρεία Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου.
ευχαριστώ που μας τιμήσατε, αλλά βασικά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους και συνεργάτες που είναι απόψε εδώ. Πράγματι, έχω μισό αιώνα και 2 χρόνια παρουσία στην Ελληνική Γεωργία, από το 1971. Η εταιρεία η δική μας εργάζεται με ειλικρίνεια, εντιμότητα, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, αλλά κύρια με πάθος να παράγει έργο και να μεταδώσει τις όποιες γνώσεις στους αγαπημένους μας φίλους γεωργούς. 2 λόγια μόνο για τους νέους που ξεκινάνε τώρα επιχειρήσεις, γιατί μισό αιώνα εργασίας μου έδωσαν ορισμένα μαθήματα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιτυχία είναι ο συντομότερος δρόμος προς την αποτυχία. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί πολλοί νέοι περιβάλλονται από έναν ναρκισισμό, σταματάνε να καινοτομούν, να εργάζονται σκληρά και επαναπαύονται στις δάφνες τους. Όπως λέμε και στο χωριό μας, κυκλώνει στην πίτα, μαζεύεσαι, αλλά στο τέλος πίτα δεν υπάρχει. Η εταιρεία Νέκταρ και ο πρόεδρός της Γιώργος Κουρτίδης ευχαρίστησε το επιμελητήριο για την τιμή. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά το επιμελητήριο για τη γράφηση και την τιμή που μας έκανε με αυτή την ενέργεια. Επίσης, θα δώσω συγχαρητήρια στο επιμελητήριο για τη σειρά Expo και εύχομαι κάθε χρόνο να γίνεται ακόμη καλύτερη και πιο κοντά στο επιχείρημα. Και επίσης, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που επιχειρούν στις ΣΕΡΕΣ. Για τα 30 χρόνια προσφοράς της βραβεύτηκε η εταιρεία Φαέθων. Στη σειρά μου θα ήθελα να καλησπερίσω όλους τους εντελεστές που συνεντέλεσαν για να διοργανώσουν όλο αυτό που γίνεται σήμερα στη ΣΕΡ Expo και ώστε να έχει μεγάλη επιτυχία. Εγώ θέλω να συγχαρώ το επιμελητήριο και τον πρόεδρο Αθανάσιο Μελερά, την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ που συμμετέλεσαν σε όλο αυτό και όλους τους εκθέτες. Το βραβείο αυτό θα ήθελα ανήκει στην οικογένεια Φαέθων, στους ανθρώπους που κάθε μέρα εργάζονται και αγωνίζονται ώστε η επιχείρηση Φαέθων να γίνει πιο δυναμική. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ΣΕΡΕΕΣ και τους ΣΕΡΕΟΣ οι οποίοι τιμούν και υποστηρίζουν την επιχείρησή μας. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, τα παιδιά μου που είναι δίπλα μου, στηρίζουν την προσπάθειά μου και μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ. Βραβεία παρέλαβαν επίσης η εταιρεία Μέτρων, Γατίδης, Λατρόβαλης, Μπαράτ, Παρφέ, Αδελφικοβουσίδιο Ωμικρονέψιλον και Χωριάτικη Ζήμη. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Αθανάσιος Μαλιαράς, τόνισε πως στόχος είναι η εκδήλωση να καταστεί θεσμός, καθώς αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια, στην προσφορά θέσεων εργασίας και στην εν γέννη ανάπτυξη του επιχειρήν. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά πως για να είστε επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Ελλάδα του 2023 αποτελεί και απαιτεί τόλμη, επιμονή και σκληρή δουλειά. Αυτά τα βραβεία λοιπόν αποτελούν μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για όλους εσάς που κάνετε τον ομό μας περήφανο με την επιχειρηματική σας δράση και αποτελείτε παράδειγμα προς μήνες. Θα είμαστε εδώ κάθε χρόνο να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, να στηρίζουμε τους επιχειρηματίες των ΣΕΡΟΝ